όταν φτάνει η ώρα να, πούμε, να δούμε ότι είναι πραγματικά κρίσιμη στιγμή, επειδή το λέμε τρεις μήνες, θετικά εξοικειωνόμαστε με την ιδέα, αλλά είναι αλήθεια πως τώρα είμαστε σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Μπήκε ήδη ένα πλαίσιο συζήτησης από τον Πρωθυπουργό στην κυρία Μέρκελ, που στην ουσία βάζει ένα χρονικό όριο μέχρι τέλος του μήνα να εφαρμοστεί η συμφωνία, η ενδιάμεση συμφωνία που ορίζει η άλλη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε ακόμα την εικόνα του, είπε η κυρία Μέρκελ. Έχουμε όμως μια εικόνα πρώτη από το πώς πάνε οι διαβουλεύσεις μετά τη συνάντηση. Γιατί έχουμε διαβουλεύσεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι στη Ρήγα, λίγο πριν από το Eurogroup, μια έκτακτη σύσκεψη ειδικών, και η άλλη είναι βεβαίως οι διαβουλεύσεις άτυπες και εμείς στο Brussels Group, τους θεσμούς. Από εκεί δεν βγαίνει ακόμα ότι έχει κοντίνει ο δρόμος για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανοιχτά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με αυτά που λίγο πολύ ξέρουμε, ότι δηλαδή τι θα γίνει με το ασφαλιστικό, τι θα γίνει με το εργοσιακό, τι θα γίνει με τον ΦΠΑ. Είναι τα τρία κρίσιμα ζητήματα που έχουν μπει από την αρχή από τους δανειστές και παραμένουν στο τραπέζι. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να φύγουν από το τραπέζι αυτά μέχρι το Eurogroup ή μέχρι τέλος Απριλίου. Υπάρχει βέβαια και η συζήτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός με τους συναδέλφους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο, στην πτήση για τη συνοδοτόρηση, όπου εκεί υπόθηκε πως εάν δεν υπάρξει αυτή η διάμεση συμφωνία μέχρι τέλος του μήνα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ποια είναι αυτά τα ενδεχόμενα, περίπου μας το ψιθυρίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο διέξοδο, η λύση του δημοψηφίσματος ή των εκλογών, δηλαδή μια πολιτική λύση εσωτερικού πια και όχι πολιτική λύση εξωτερικού, θα είναι μια επιλογή που θα κάνει η κυβέρνηση. Για να έχει την πιο καθαρή και νοπή λαϊκή εντολή, τουλάχιστον σε ένα βασικό ερώτημα δηλαδή. Τι κάνουμε, γιατί πλέον τα σενάρια, κύριε Παλίκαρ, είναι πάρα πολλά. Υπάρχει το ζήτημα ακόμα και του διπλού νομίσματος. Ακούγονται δηλαδή πάρα πολλά και συνήθως διαχέονται από τους οικονομικούς κύκλους, πρέπει να πούμε. Όλα αυτά. Βέβαια, η ιστορία του διπλού νομίσματος την είχαμε στην εφημερίδα Επένδυση, την είχαμε αποκαλύψει πριν από 15 μέρες. Μετά ήρθε η σειρά του Reuters πριν από μια εβδομάδα. Αλλά το ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες είναι ότι τέτοιο σενάριο επεξεργάζεται και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι δηλαδή μόνο. Δεν είναι σενάρια που τα συζητούν στο εξωτερικό. Υπάρχει μια σκέψη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε πρώτη φάση να προμηθευτούν αυτά τα χαρτιά, τα εγγυητικά από το δημόσιο, για να μπορούν να κάνουν συναλλαγές στις εφορίες και στις ΔΕΚΟ, εφόσον φτάσουμε στο αμήν. Έτσι. Εφόσον φτάσουμε στο αμήν. Και φαίνεται τουλάχιστον ότι η Ευρώπη και οι εταίροι έχουν κάθε διάθεση να φτάσουν στο αμήν. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο μέχρι στιγμής. Ακόμη και αυτό το φως το οποίο και διαφάνηκε σήμερα από φερόμενες δηλώσεις του κυρίου Ντάισελμπλουμ, ότι μπορεί και να υπάρχει μια σταδιακή παραχώρησε, ας το πούμε, τις δόσεις των 7,2 δις. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο επίσης. Είναι αλήθεια ότι οι δηλώσεις του Ντάισελμπλουμ ήταν απροσδόκητα. Είχαν μια θετική άβρα, θα έλεγα. Όχι, δεν μας συνηθίζει αυτό ο πρόεδρος του Γιούρκου. Αλλά ναι, νομίζω ότι μέχρι στιγμής το ρεπορτάζ που έχουμε από τις συζητήσεις είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια υποχώρηση των δανειστών στα σημεία κλειδιά, που όπως σας είπα είναι το ασφαλιστικό, τα εργασιακά και ο ΦΠΑ. Υπάρχει σύγκληση στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων βεβαίως, αρκετά σοβαρή, και φαίνεται ότι υπάρχει και μια σύγκληση στο θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, που μάλλον θα κυμανθεί η εκτίμηση γύρω στο 1,2 με 1,5% του ΑΕΠ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε όχι αυτή τη βδομάδα, πρέπει να περιμένουμε το τέλος του μήνα, αλλά το τέλος της άλλης εβδομάδας, για να δούμε αν τελικά υπάρξουν προϋποθέσεις για μια ενδιάμεση συμφωνία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα εντωμεταξύ στο εσωτερικό της χώρας, η αγορά πώς αντιδρά, κύριε Παλίκαρη, γιατί η Επένδυση είναι και μια εφημερίδα η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με την οικονομία, πώς αντιδρά, δηλαδή ο κόσμος, γιατί εμείς ξέρουμε το τι λέει ο κόσμος και την ανησυχία που εκφράζει την πιθανή, κάποιοι κύκλοι, κάποιοι άλλοι μια αισιοδοξία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο διέξοδο στην αγορά. Όλοι είναι στη φάση μιας αναμονής, μιας εξέλιξης
ενός θετικού νεύματος, θα έλεγα, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Δηλαδή, ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες να προχωρήσουν σε αγορές, σε επενδύσεις, δεν το κάνουν, περιμένοντας να δουν ποια θα είναι η έκβαση της διαβούλευσης. Και αυτό δημιουργεί ένα τρομερό πρόβλημα στην αγορά, τρομερό πρόβλημα ρευστότητας. Και πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση τα τελευταία 24 ώρα με τις υποχρεωτικές ή έμεσες συγκεντρώσεις πόρων από την τοπική αυτοδιοίκηση, πιθανόν τα νοσοκομεία κτλ., δημιουργούν, επιτείνουν το πρόβλημα του παγώματος στην αγορά. Έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τράπεζα Πειραιώς αυτή τη στιγμή προχωράει σε μία γενναία μείωση, πρέπει να πω. Ναι, κουρέματος ουσιαστικά οφειλών για δάνεια κάτω από 20.000 ευρώ, για κόκκινα δάνεια βέβαια. Πληροφορούμαστε ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες από άλλες τράπεζες. Όλα αυτά γίνονται σε μια προσπάθεια να τονωθεί κάπως η αγορά, από την οποία όμως εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Μάλιστα. Το κομβικό σημείο παραμένει εάν θα πάμε στη συμφωνία ή αν θα βρεθεί η χώρα σε μια τροχιά ρήξης, με συνέπειες που δεν νομίζω ότι θα ευνοήσουν ιδιαίτερα την αγορά. Έτσι.